Λοιπόν, για πάμε τώρα. Μιχάλης Ιγνατίου, Μαρία Ζαχαράκη, καλημέρα. Και ο κύριος Στήρης είναι ο κύριος Γιώργος Στήρης, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλημέρα και στους τρεις σας. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Μαρία, τι λέει ο ΑΚΑΡ, τι θέλει? Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Με ΑΚΑΡ θα ξεκινήσουμε, ο οποίος στέλνει τις νέες απειλητικές του, θα έλεγα, δηλώσεις και ανακοινώνει και το νέο κάζους μπέλι της Τουρκίας, ουσιαστικά. Έστειλε μία προειδοποίηση, να την πούμε απειλή, για τα 12 μίλια. Είπε στην Ελλάδα χαρακτηριστικά, κάτσε εκεί που κάθεσαι, μην τολμήσεις, ουσιαστικά, λέει, στην Ελλάδα, να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στα 12 μίλια. Λέει ότι, εντάξει, η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα, επειδή έχει την εύνοια αυτή τη στιγμή του διεθνούς περιβάλλοντος. Εδώ καταλαβαίνουμε φυσικά την ενόχληση που υπάρχει ακόμη έντονα στην Τουρκία και στην Άγκυρα για τις συμμαχίες που έχει συνάψει η Ελλάδα με Ηνωμένες Πολιτείες, με Γαλλία, γενικότερα με τη Δύση. Και προειδοποιεί, λοιπόν, μην κάνετε αυτό το λάθος. Έτσι λέει χαρακτηριστικά. Έκαναν και άλλοι, είπε, αυτόν τον λάθος υπολογισμό. Ναι. Αλλά εμείς πώς απαντήσαμε? Απαντήσαμε με μια στρατιωτική επιχείρηση με την ασπίδα του Εφράτη. Είναι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που έκανε η Τουρκία στη Βόρεια Συρία για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές εκεί, τον ISIS, αλλά επίσης, όπως γνωρίζουμε, και τους Κούρδους που είχαν έτσι αυτονομιστικά σχέδια στην περιοχή. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος Χουλουσί ΑΚΑΡ ουσιαστικά λέει, μην δοκιμάσετε, μην μας δοκιμάσετε, μην μπαίνετε σε περιπέτειες. Πήγε στα 6 μίλια από τη συνθήκη της Λοζάνης που προβλέπει τα 3 μίλια, πήγε στα 6, κάτσε τώρα εκεί που είσαι και μην κουνιέσαι. Και φυσικά έκανε και τη δήλωση μία μέρα πιο πριν ότι η Ελλάδα παίζει ουσιαστικά το θύμα φορώντας προβιά αρνιού. Αυτό είπε, ότι κατηγορεί την Τουρκία ότι είναι επεκτατική, ενώ στην ουσία είναι εκείνη η Ελλάδα, και η Ελλάδα είναι επεκτατική, και έφερε ως παράδειγμα ότι από το 1832 και μετά, yeah, ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει την έκτασή της κατά 3 φορές. Βέβαια, δεν ανέφερε ότι αυτό ήταν ένας πόλεμος ανεξαρτησίας και ένας πόλεμος να ανακτήσει η Ελλάδα τα εδάφη της. Είναι αυτή η άποψη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος τώρα, Τούρκος Υπουργός Άμυνας, μας κάνει εντύπωση γιατί προβαίνει τελευταία σε όλες αυτές τις δηλώσεις και έτσι τις τόσο έντονες, θα τις έλεγα, δηλώσεις κατά της Ελλάδας. Έχει αλλεπάλληλες δηλώσεις προκλητικές και όχι μόνο από τον κύριο ΑΚΑΡ. Το Σαββατοκύριακο τη μία μέρα μετά την άλλη. Πρώτα απ' όλα, για το εσωτερικό είναι όλα αυτά? Θα έλεγα όχι τόσο για το εσωτερικό, Ευλαμπία, γιατί αν δούμε την απήχηση που έχουν αυτές οι δηλώσεις του κυρίου ΑΚΑΡ στην κοινή γνώμη και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν βλέπουμε ότι αγγίζει το ευρύ κοινό, ότι αγγίζουν αυτές οι δηλώσεις. Ο κύριος ΑΚΑΡ, το έχουμε ξαναπεί, προαλήφεται ως διάδοχος του κύριου Ερντογάν. Έτσι τουλάχιστον τον παρουσιάζουν κάποιοι κύκλοι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επομένως, αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι σαν να χτίζει ένα προφίλ ισχυρού ηγέτη. Πρέπει με κάποιο τρόπο, και ως στρατιωτικός ο ίδιος βέβαια, με κάποιο τρόπο να βγει δυναμικά στην πολιτική σκηνή και στην πολιτική ρητορική εδώ της χώρας. Το άλλο είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή είναι το μόνο μέτωπο, θα λέγαμε, που έχει μείνει για την κυβέρνηση Ερντογάν προκειμένου να κάνει κάτι το εντυπωσιακό. Γιατί η το Ιράκ, οι άλλες χώρες στις οποίες έχει λόγο, έχει τον τουρκικό στρατό εκεί, δεν παίζουν πια, θα λέγαμε, δεν εντυπωσιάζουν τόσο την κοινή γνώμη όσο εντυπωσιάζει το θέμα της Ελλάδας. Ξεθόριασαν. Και νομίζω και αυτές οι δηλώσεις, παραλυρηματικές δηλώσεις που έχουμε συνεχώς, ξεθοριάζουν. Γι' αυτό και δεν έχει αντίκτυπο όλο αυτό που κάνει ο ΑΚΑΡ στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πιθανά να φοβούνται ότι θα το κάνουμε. Δεν ξέρω, Μιχάλη, πιθανά να φοβούνται ότι θα το κάνουμε. Πιθανά να φοβούνται ότι τώρα που οι σχέσεις οι δικές τους με τις ΗΠΑ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο και οι δικές μας είναι σε πάρα πολύ καλό, να φοβούνται ότι τελικά θα πάρουμε την απόφαση για τα 12 μίλια. Νομίζω ότι είναι αν ρωτήσεις σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι δεν θα έχει απάντηση γι' αυτό.
και επίσης εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι για... είναι κατά 50% για την εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία, αλλά και το υπόλοιπο 50% είναι οι τουρκικές θέσεις, οι οποίες γίνονται όλο και πιο απειλητικές. Βλέπεις ένα απίστευτο επεκτατισμό, όχι πια προς την Κύπρο, την οποία θεωρεί δεδομένη, θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος, αλλά προς το Αιγαίο.